Ξεκινάει σήμερα η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Στο παγκόσμιο κύπελλο είναι μαζεμένοι οι καλύτεροι παίχτες του κόσμου και τους περισσότερους ήδη τους γνωρίζετε. Το Sportal Cyprus.com κάνει μια προσπάθεια να σας παρουσιάσει τους 10 ανερχόμενους ποδοσφαιριστές που αναμένεται να λάμψουν στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής και είναι σχεδόν άγνωστοι στο ευρύ κοινό. Στο νούμερο 10, ο Σωτήρης Νίνης από την Ελλάδα. Μόλις στα 20 του χρόνια έχει την ευκαιρία να δώσει το παρόν του σε ένα Μουντιάλ. Έπαιξε για πρώτη φορά στο Παναθηναϊκό το Γενάρη 2007. Αν και με την πρώτη ματιά δεν σου γεμίζει δωμάτιο, ωστόσο διαθέτει εξαιρετικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Ομαδικός ποδοσφαιριστής με πολύ καλή κάθετη πάσα, ενώ δεν διστάζει όταν του δοθεί ευκαιρία να δοκιμάσει και το πόδι του από μακρινές αποστάσεις. Ο Νίνης, που στο γύρο του 2008 αποκλείστηκε από την αποστολή της Ελλάδος, φέτος όμως ο Ότο Ρεχάγκελ του έδωσε την ευκαιρία να διακριθεί στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής. Η εξέλιξή του τα 3 τελευταία χρόνια ανάγκασε αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους να διαφερθούν για την απόκτησή του. Στο συμβόλαιο του νεαρού Άσου υπάρχει ρήτρα 10 εκατομμυρίων ευρώ. Βάρτλ Μπίρσα από τη Σλοβενία. Ο 23χρονος Σλοβένος είναι και αυτή τη στιγμή ένας από τους κορυφαίους νεαρούς στην ηλικία. Αγωνίζεται στη θέση του μεσοεπιθετικού και έχει ήδη καταφέρει να γίνει βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής του ομάδας. Ο Μπίρσα βγάζει αρκετή ενέργεια στο παιχνίδι του, εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια, αρκετά διορατικός και με πολύ καλή όσφρηση του γκολ. Πρωταγωνιστής της Εθνικής Σλοβενίας στην προκριματική φάση του Μουντιάλ, πέτυχε 2 γκολ και συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη επί της Ρωσίας με τη μαγική assist που έδωσε στον Τέτης για να πετύχει ο τελευταίος τον γκολ που άφησε την ομάδα του Μπούς Χίτινγκ εκτός Μουντιάλ. Κυπελούχος Γαλλίας το 2007 με την Σωσό, μετακόμισε τον Ιανουάριο του 2009 στην Οσέρ και βοήθησε την ομάδα έκπληξη του φετινού γαλλικού πρωταθλήματος να κερδίσει την έξοδό της στο Champions League της νέας περίοδου. Αλέξης Σάντσες, Χιλή. Ο 29χρονος Σάντσες είναι μια άλλη πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή που έχει όλα τα στοιχεία για να διακριθεί στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής. Αγωνίζεται στο Ιταλικό πρωτάθλημα με τα χρώματα της Ουντινέζε. Σίγουρα όσοι ασχολούνται με το πρωτάθλημα της Σέρια Α θα έχουν ξεχωρίσει τον νεαρό Άσου. Αν και μόλις στα 21 του μετρά 28 συμμετοχές με την ομάδα της Χιλής, σημειώνοντας μάλιστα και 11 γκολ. Αγωνίζεται στη θέση του δεξιού εξτρέμ με όπλο την ταχύτητά του αλλά και τη φοβερή τεχνική του κατάκτηση. Είναι σε θέση να κάνει άνω-κάτω στη μέρα του οποιαδήποτε άμυνα. Το όνομα του, σύμφωνα και με το περιοδικό World Soccer Magazine, συγκαταλέγεται στους 50 καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ηλικία του. Αυτή τη στιγμή κοστολογείται γύρω στα 8 εκατομμύρια και σίγουρα μετά από έναν καλό Μουντιάλ δεν αποκλείεται η τιμή του να εκτοξευτεί ακόμα περισσότερο. Μοριμότο, Ιαπωνία. Ο Αλεξάνδρε Πάντο της Μίλαν δήλωσε για τον 22χρονο Ιάπωνα πως είναι ο καλύτερος νεαρός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη Σέρια Α. Ο Μοριμότο, που βρέθηκε στο στόχαστρο του Άλεξ Φέρκιουσον, ελπίζει με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής να κερδίσει και τη μεταγραφή του για μια καλύτερη ομάδα. Τη χρονιά που μας πέρασε αγωνίστηκε στην Ιταλική Κατάνια, στα 2 χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα πέτυχε 2 γκολ. Λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο, ατόνισε και το ενδιαφέρον της Manchester United για την απόκτησή του. Αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης, ταχύτατος, με πολύ καλή κίνηση, με ή και χωρίς την μπάλα. Μίροσλαβ Στοχ, Σλοβακία. Ανοίγει στο δυναμικό της Chelsea και το 2009 δόθηκε δανεικός στη Ολλανδική Τβέντε. Ο 20χρονος Σλοβάκος έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια τόσο στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής, αλλά και πίσω από τους επιθετικούς. Διαθέτει φοβερή διορατικότητα στο παιχνίδι του, αλλά και πολύ καλό μακρινό σουτ. Στη φετινή χρονιά η Τβέντε κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα στη ιστορία της. Ο ίδιος συνέβαλε τα μέγιστα, σκοράροντας μάλιστα και 10 γκολ. Η Γαλατά έχει ήδη καταθέσει πρόταση 3 εκατομμυρίων για την απόκτησή του, όμως η αξία του μετά το Μουντιάλ μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότερο.